κύριος Τζίμερος. Επειδή πρέπει κάτι χρήσιμο να προκύπτει από αυτές τις συγκεντρώσεις και είναι χρήσιμο το ότι είναι κοινή συγκέντρωση και περιφερειακών συμβούλων και κατοίκων, το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι η θεσμική ανεπάρκεια, κάτι που το έχω πει πολλές φορές, αυτού του οργάνου. Στην πραγματικότητα, κουβεντιάζουμε για να κουβεντιάζουμε. Δηλαδή, συζήτηση χωρίς απόφαση, το είπαν και προλαλήσαντες, χωρίς απόφαση, χωρίς δέσμευση, είναι απλώς μια συζήτηση για εκτόνωση. Εάν λοιπόν η κυρία Δούρου σας έχει πει μέχρι στιγμής κάτι, είναι ότι συνεχίζει να σας γράφει κανονικά. Δεν ξέρω τι θα μας πει μετά. Αλλά τι θα πει συζήτηση, σκέτη συζήτηση. Επομένως, το πρόβλημα της χώρας, γιατί πρέπει να φτάνουμε και σε ένα διατάφτα, το πρόβλημα της χώρας είναι ότι φτιάχνει βαρύγδουπα θεσμικά όργανα, τα οποία λειτουργούν μόνο ως κομματικοί κομισάριοι ή ως εφαλτήρια για την πολιτική εξέλιξη όσων διατείνονται διαφορετικά αναλαμβάνοντας τη διοίκηση της περιφέρειας. Ωστόσο, πάμε στο θέμα και θα ήθελα να μου πείτε αν γνωρίζετε τι είναι αυτό. Ρωτάω και εσάς και εσάς. Ξέρει κανένας, είναι μια γκαλερί. Α, μπράβο. Δεν είναι λοιπόν μουσείο, δεν είναι πανεπιστήμιο, είναι εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων. Που φτιάξαν στη Βιέννη, δεν φτιάξαν στη Βόρειο Κορέα, κυρία Μπαλού, ούτε είχε φτιάξει ο Στάλιν ένα παρόμοιο. Είναι εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων. Πού βρίσκεται αυτό? Πού βρίσκεται αυτό? Εντάξει, κύριε Μπαλού. Είναι ενδεικτικό, του εγκεφάλου σας, τα εφιολογήματά σας. Ενδεικτικά. Πού βρίσκεται αυτό? Βρίσκεται σε μια ερημιά. Όχι, βρίσκεται μέσα στην πόλη. Πάμε στη συνέχεια. Δείτε το και από μια άλλη πλευρά. Είναι κοντά σε πάρκο, είναι κοντά σε ποτάμι και οι τουρίστες κάνουν τερατζάδα και τα παιδιά παίζουν. Δείτε και μια λεπτομέρειά του. Είναι έργο τέχνης. Αυτή είναι η καμινάδα του. Είναι έργο τέχνης. Τι καταφέρνει αυτό το εργοστάσιο? Οι μονάδες πυρόλυσης αποβλήτων, καταρχήν, είναι ένα εργοστάσιο μηδενικού υπολείμματος. Τι σημαίνει αυτό? Δεν βγαίνει τίποτε. Και από την καμινάδα του βγαίνει ατμός, νεράκι καθαρό. Οι μονάδες πυρόλυσης... Βεβαίως θα τα δείξω. Αυτά είναι δική σας αρμοδιότητα. Να μην σας πάρω την ειδικότητα. Γιατί εκεί υπάρχει προλεταριακό κοινό, εκεί είναι οι πελάτες σας. Αυτοί είναι κουτόφρακοι, δεν σας θέλουν. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια. Οι μονάδες πυρόλυσης λοιπόν στη Βιέννη, της Vienn Energy, έτσι λέγεται η εταιρεία που το διαχειρίζεται, επεξεργάζονται περίπου 900.000 τόνους αποβλήτων, παράγοντας 1,5 εκατομμύριο μεγαβατόρες ετησίως, ενέργεια που τροφοδοτεί το δίκτυο τηλεθέρμασης όλον τον χρόνο. Η Vienn Energy παρέχει ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και θέρμανση, πάμε στο επόμενο στάδιο, σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους, για το γραμματικό σας λέω. Παρέχει λοιπόν ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και θέρμανση σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους, 230.000 επιχειρήσεις, και 4.500 φάρμες στην περιοχή της Βιέννης. Ο τζίρος της είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και εργάζονται 2.652 άνθρωποι. Πάμε... Γιατί παρεμβαίνετε συνέχεια. Αυτό το ξέρει κανένας. Αυτό είναι ένα εργοστάσιο ακριβώς σαν το προηγούμενο, αλλά βρίσκεται στη Στοκχόλμη. Και μάλιστα βλέπετε ότι στην ταράτσα του, η οποία είναι επικλινής, βλέπετε ότι έχει επικλινή ταράτσα, για να κάνουν σκι οι κάτοικοι. Στη Στοκχόλμη υπάρχουν 22, να σας πω, περιμένετε, υπέρ σας είναι η ομιλία. Περιμένετε όμως, πρέπει να καταλαβαίνετε. Στη Στοκχόλμη,
Ακούστε, ακούστε, υπεύθυνη πολιτική με ανεύθυνους πολίτες δεν γίνεται. Εσείς ψηφίσατε τη Δούρου. Εσάς κορόιδεψε η Δούρου. Εσείς την κάνατε περιφερειάρχη τη Δούρου. Λοιπόν, τουλάχιστον θα ακούσετε το εναλλακτικό πριν φτάσουμε στο γιατί δεν πρέπει να χωροθετηθεί χιτά στο γραμματικό, διότι δεν πρέπει να χωροθετηθεί πουθενά χιτά. Πάμε στη συνέχεια. Στη Στοκχόλμη, λοιπόν, υπάρχουν 22 μονάδες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, 8 μονάδες κομποστοποίησης, 9 μονάδες θερμικής επεξεργασίας, ποσοστό ανακύκλωσης 85%. Στο Βερολίνο των Κουτόφραγκων, 17 κέντρα επεξεργασίας, 8 μονάδες θερμικής επεξεργασίας, 5 μονάδες κομποστοποίησης, ποσοστό ανακύκλωσης 87%. Στην Κοπενχάγη, 25 μονάδες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, 20 μονάδες θερμικής επεξεργασίας υπορρυμάτων, 7 μονάδες κομποστοποίησης, ποσοστό ανακύκλωσης 96%. Από τα εργοστάσια θερμικής επεξεργασίας τροφοδοτούνται με ενέργεια 68 δήμοι κοντά στην Κοπεχάγη. Στο Άμστερνταμ, και τελειώνω με τις πόλεις, 27 μονάδες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, 12 μονάδες κομποστοποίησης, 7 μονάδες θερμικής επεξεργασίας, ποσοστό ανακύκλωσης 91%. Πάμε στην Αθήνα. Ποσοστό ανακύκλωσης 24,5. Είναι καλό να κάνουμε συγκρίσεις. Τα υπόλοιπα 75,5 των απορριμμάτων θάβονται. Υπάρχουν 6 κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, ένας αποτεφρωτήρας νοσοκομιακών αποβλήτων στη Φυλή και μία μονάδα κομποστοποίησης. Δείτε τι καταφέραμε εμείς μέσα σε 11 χρόνια και τι κατάφεραν οι άλλοι. Η Γερμανία το 2004 ανακύκλωνε το 56% των απορριμμάτων της, ανακυκλώνει το 2015, ανακύκλωνε το 66%. Η Πολωνία, ας πούμε, που ξεκίνησε πολύ πίσω, ανακύκλωνε το 5%, αλλά έριξε ένα σπριντ γερό και το 2015 ανακυκλώνει το 43%. Η Λιθουανία ξεκίνησε με 2%, τα άλλα τα βλέπετε, και ανακυκλώνει το 33%. Ακόμα και η Βουλγαρία και η Ρουμανία και η Κύπρος μας πέρασαν. Εμείς το 2004, επί Ολυμπιακών, ανακυκλώναμε το 10% και φτάσαμε να ανακυκλώνουμε το 15%. Και προσέξτε, δεν ανακυκλώνουμε και αυτά που ανακυκλώνονται να οδηγηθούν σε μια άλλη χρήση. Από αυτά που ανακυκλώνονται, λιγότερο από το 5% γίνεται κάτι άλλο. Ξαναμπαίνει δηλαδή στη διαδικασία της αγοράς. Αυτό ουσιαστικά που ανακυκλώνουμε είναι το 5% του 15%, δηλαδή το 0,75%. Ποιοι είναι οι στόχοι για τα κράτη-μέλη μέχρι το 30, δεν είναι μακριά το 30, αν υπολογίσουμε πόσο μακριά ήταν το 2004. Οι στόχοι μέλη είναι, για τα κράτη-μέλη είναι η ανακύκλωση απορριμμάτων να είναι στο 70% και η υγειονομική ταφή να είναι κάτω από 5%. Πιστεύει κανένας ότι η Ελλάδα μπορεί να τα προφτάσει αυτά? Πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει μέσα σε λίγο χρόνο αυτά που δεν έκανε τόσο καιρό πριν? Όλα αυτά λοιπόν τα απορρίμματα, τα οποία είναι πάρα πολλά, είναι νοικοκυριά, είναι νοσοκομιακά, είναι ξενοδοχειακά, είναι αυτοκίνητα, είναι λάδια, μεταλλικά, πλαστικά, λιπαντικά, τα πάντα, μπάζα, θέλουν μια κεντρική διαχείριση, η οποία, γιατί να μην μιμηθεί αυτά που γίνονται στις χώρες των Κοτόφραγκων, ρωτάω εγώ. Γιατί δηλαδή να μιλάμε το 2018 για χώρους υγειονομικής ταφής, που θάβουν απορρίμματα στην Ευρώπη για να τα θάψουμε εμείς? Γιατί όμως έγινε αυτό? Γιατί φτάσαμε τώρα να συζητάμε, και βέβαια να μην έχει γίνει τίποτα αυτά τα 3,5 χρόνια τα οποία οι περήφανοι διαπραγματευτές ανέλαβαν τη διοίκηση της περιφέρειας? Γιατί το δημόσιο είναι παντελώς ανίκανο να σχεδιάσει και να υλοποιήσει οτιδήποτε? Και σας ρωτάω ευθέως, εάν κάποιος σας έλεγε ότι υπάρχει ένας τρόπος, που υπάρχει τρόπος, η τεχνολογία το έχει αποδείξει, να απαλλαγεί η Αττική από τον εφιάλτη τον χιτά, θα τον αναθέτατε στη Δούρου ή στη διοίκηση της εταιρείας VN Energy? Στους πολίτες. Στους πολίτες, πώς στους πολίτες.
Οι πολίτες ψήφισαν εντάξει, τη Δούρου. Εντάξει, κυρία. Οι πολίτες την ψήφισαν. Κυρία, ερχόταν και σας κορόιδευε και ενθουσιαστήκατε. Διότι δεν ρώτησε κανένας και τι θα γίνουν τελικά τα σκουπίδια. Διότι τα σκουπίδια αυτό πρέπει να γίνουν. Οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση, οποιαδήποτε άλλη χωροθέτηση είναι εκτός εποχής. Όμως όταν σχεδιάζεται από το δημόσιο ένα έργο το 2003 και φτάνουμε το 2018 να συζητάμε για το πώς θα ξεκινήσει, είναι πρόβλημα. Και πού έγινε το πρόβλημα? Στο ότι υπάρχει ένα δημόσιο που λειτουργεί με έναν τρόπο εντελώς λαμογιακό, λέω αυτή τη λέξη γιατί αυτό είναι, και με αυτό το δημόσιο συναλλάσσονται ιδιώτες εξίσου λαμόγια. Το καταλαβαίνετε? Όταν λέει το δημόσιο, προσέξτε γιατί σας παραμυθιάζουν. Όταν λέει το δημόσιο ότι έλα ιδιώτη να μου πεις με πόσα κιλά, με πόσα ευρώ παίρνεις το κιλό ή τον τόνο των σκουπιδιών, εσείς νομίζετε ότι ο ιδιώτης θα υιοθετήσει αυτή την ακριβή τεχνολογία? Όχι βέβαια. Θα βρει το πιο φθηνό τρόπο. Το πιο φθηνό τρόπο θα βγει. Σε ένα κράτος λοιπόν που επικρατεί η λαμογιά στο δημόσιο, είναι αυτονόητο και είναι αναμενόμενο ότι η ίδια λαμογιά θα επικρατήσει και στις σχέσεις του δημοσίου με τους ιδιώτες. Φανταστείτε ένα διαφορετικό σενάριο. Ένα διαφορετικό σενάριο και μάλιστα υπό την οπτική του ότι τα σκουπίδια είναι πλούτος. Άλλα κράτη εισάγουν σκουπίδια. Όμως δεν τα θάβουν και δεν τα θάβουν με σακουλίτσες νάιλον που τρυπάνε αμέσως και μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται με τον εξής τρόπο. Εάν η περιφέρεια από την πρώτη μέρα δεν ήταν δεσμευμένη στις ιδεολειψίες της κατά του κακού ιδιωτικού τομέα, τον οποίο αγκάλιασε. Ποιον αγκάλιασε? Τον κακό ιδιωτικό τομέα. Τους απατεώνες του ιδιωτικού αγκάλιασε. Οι οποίοι θέλουν να ρίχνουν μπετάκια να φτιάχνουν εργοστάσια. Αν λοιπόν έλεγε, ελάτε Δήμοι και κάντε μια μελέτη όπως έκανε ας πούμε ο Δήμος Ηλιούπολης, μια εξαιρετική μελέτη που σας προτείνω να τη διαβάσετε, να μας πείτε τι ξοδεύετε, ποια είναι τα απορρίμματα τα αστικού τύπου, ποια είναι τα σύμμικτα, ποια είναι τα βιολογικά. Ελάτε λοιπόν και όλοι εσείς, αφού καταθέσετε το πρόβλημα, να κάνουμε μαζί έναν διεθνή διαγωνισμό, ώστε να έρθουν όποιες εταιρείες θέλουν και εμείς θα θέσουμε τους όρους, προσέξτε, όχι ποιος δίνει τα λιγότερα για να πάρει φτηνότερα τον τόνο, γιατί μπορεί να τον πετάξει μετά στη χωματερή, αλλά θέτουμε τις προδιαγραφές, βάζουμε τους όρους του παιχνιδιού και εφαρμόζουμε δρακόντια μέτρα για την εποπτεία αυτών των όρων. Και προφανώς αυτό ξεκινάει από την ανακύκλωση στην πηγή. Όμως η κουλτούρα της ανακύκλωσης, που το λέμε και το ξαναλέμε, δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει μαγικά, προκύπτει με κίνητρα. Στο Μιλάνο, εδώ και 100 χρόνια, έχουν κίνητρα και σου λένε ότι φίλε, πρόσεξε να δεις, εάν ανακυκλώσεις σωστά στο σπίτι σου και βάλεις τα μπουκάλια εδώ, τα χαρτιά εδώ, τα πλαστικά εκεί και τα υπόλοιπα εκεί και έχεις έναν κωδικό ανά οικογένεια, θα έχεις έκπτωση στα δημοτικά τέλη. Διότι τα σκουπίδια τα πληρώνουμε, δεν είναι τζάμπα, και τα πληρώνουμε πανάκριβα. Αν λοιπόν ο Δήμος σας έλεγε ότι φίλε κάτοικε του γραμματικού, του χαλανδρίου, της φυλής, του οτιδήποτε, εγώ θα εφαρμόσω αυτό το σύστημα μηδενικού υπολείμματος και μάλιστα σε αυτά τα κράτη, όσοι μένουν κοντά στα εργοστάσια, βλέπουν τις τιμές των ακινήτων τους να αυξάνονται, γιατί είδατε τι κούκλες είναι, και έχουν δωρεάν θέρμανση. Έχουν δωρεάν θέρμανση. Ένα διαμέρισμα λοιπόν που βρίσκεται κοντά σε ένα τέτοιο εργοστάσιο βοηθάει τον ιδιοκτήτη του ή τον ένικό του, μειώνοντάς του το κόστος κατοίκησης. Αν λοιπόν σας έλεγε ότι κοίταξε να δεις, μέχρι τώρα πληρώνεις 100 ευρώ το χρόνο, ας πούμε, τέλη για τα σκουπίδια. Με αυτό το σύστημα μπορείς να τα πας στα 50, στα 20, στα 10 ή να έχεις και κέρδος. Διότι τα σκουπίδια, εάν επεξεργαστούν σωστά, είναι πλούτος. Το έγκλημα που κάνουμε εμείς είναι να τα θάβουμε. Αλλά γιατί ξαναλέω συζητάμε
για ταφή, διότι είναι αδύνατο το δημόσιο να σχεδιάσει και να υλοποιήσει κάτι το οποίο οι άλλοι το υλοποιούν πάρα πολύ γρήγορα. Ποιος θα πάρει αποφάσεις? Ποιος θα πάρει αποφάσεις? Είναι 3,5 χρόνια αυτή η διοίκηση, 3,5 χρόνια, και μόνο να αφουγκράζεται, ξέρει, τα προβλήματα, να αφουγκράζεται, και μάλιστα με την συγκυρία που για άλλους θα έπρεπε να είναι ιδανική, να είναι και κυβέρνηση το ίδιο κόμμα. Αν λοιπόν ήθελε νομοθετικές αλλαγές, σας τις έκανε. Αν ήθελε χωροταξικές αλλαγές, σας τις έκανε. Τι έκανε? Τίποτε απολύτως. Γιατί δεν έκανε τίποτε απολύτως? Γιατί είναι έτσι η οργάνωση και η δομή ενός φαύλου μηχανισμού, ο οποίος δεν παράγει παρά μόνο σκουπίδια. Τελειώνοντας λοιπόν, θα ήθελα να μας απαντήσει η κυρία Δούρου, εάν αυτά που σας έλεγε και αυτά που έλεγε σε όλους για τις μνημονιακές υποχρεώσεις, τα έλεγε επειδή δεν καταλάβαινε τι γίνεται στον κόσμο. Δηλαδή, μιλάμε για σοβαρό πρόβλημα διανοητικής επάρκειας, ή τα έλεγε ξέροντας ότι δεν ισχύουν και απλώς σας κορόιδευε. Δεν ξέρω ποια θα είναι η απάντηση, και νομίζω ότι δεν θα τη δώσουν, αλλά εγώ θα τη συμβούλευα να προτιμήσει το πρώτο, διότι ο μειωμένος καταλογισμός μπορεί να της εξασφαλίσει μικρότερη ποινή όταν έρθει η ώρα, με το καλό.